Ναι, παρόλο που αυστηρά τους νοσοκομιακούς γιατρούς τους αφορά σε μικρό βαθμό, συνολικά όμως οι εργαζόμενοι. Το λέτε γιατί, από όσο γνωρίζω, το λέτε γιατί οι νοσοκομιακοί γιατροί γύρω στο 95% είναι εμβολιασμένοι, ναι, δεν είναι. Ναι, έτσι ακριβώς. Αλλά παρόλα αυτά, ο συνολικός αριθμός εργαζομένων στον κλάδο, μιλάμε για νοσηλευτές, παραγιατρικό, διοικητικούς και κάποιους γιατρούς, αγγίζει περίπου τις 10.000. Αριθμός καθόλου ευκαταφρόνητος. Είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός, ε? Είναι, ναι, και αν πράγματι η κυβέρνηση προχωρήσει στις εξαγγελίες και στην υλοποίηση του νόμου που έχει ψηφίσει, θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα σε όλες τις νοσοκομειακές μονάδες της χώρας, μηδεμιάς εξαιρουμένης. Αρκεί να σας πω ότι, ας πούμε, στον Ευαγγελισμό είναι περίπου 200 εργαζόμενοι, στο νοσοκομείο το δικό μου, στο Θριάσιο, είναι περίπου 180. Άρα μιλάμε για μεγάλα νούμερα ένα νοσοκομείο, και αυτό εξειδικεύεται βέβαια ένα χώρο. Αλλά θα έχουμε πρόβλημα αν πράγματι προχωρήσω. Κύριε Γαλανό, που θέλω να ρωτήσω, γιατί αυτός ο αριθμός των μη εμβολιασμένων σε έναν, όπως όλοι αναγνωρίζουν, κρίσιμο χώρο σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας? Κοιτάξτε, τώρα οι απόψεις ποικίλουν. Θα σας έλεγα όμως ότι κατά γενική ομολογία οι συνάδελφοι που δεν έχουν εμβολιαστεί στο μεγαλύτερο βαθμό τους δεν αποτελούν ούτε ψεκασμένους ούτε αρνητές της πανδημίας και του κορονοϊού. Η άποψή μου είναι ότι είναι άνθρωποι που έχουν έναν προβληματισμό περισσότερο, είναι άνθρωποι που έχουν μπερδευτεί με τις παλινοδίες της κυβέρνησης, με το χειρισμό και με τις δηλώσεις των υπουργών και των επιστημόνων που απαρτίζουν την Επιτροπή των Ειδικών. Θα θυμάστε κι εσείς από την αρχή της πανδημίας, μία να φοράμε μάσκα, μία να μην φοράμε. Ο συνωστισμός απαγορεύεται, αλλά λεωφορεία δεν γεννάμε. Στο αεροπλάνο ο ένας δίπλα στον άλλον, στο καράβι ο ένας παρά ένας. Και μια σειρά από χειρισμούς της κυβέρνησης και παλινοδίες που έχουν δημιουργήσει όχι μόνο στους υγειονομικούς, αλλά και πιστεύω σε ολόκληρη την κοινωνία, κάποιες εύλογες επιφυλάξεις. Παρόλα αυτά, και μιας και μου δίνετε το βήμα από την εκπομπή σας, εγώ να κάνω μια έκκληση σε όλους τους συναδέλφους ότι το εμβόλιο πια είναι στη δοκιμή, στην ευρεία κλινική χρήση, πάνω από 8 μήνες. Έχουν εμβολιαστεί παγκοσμίως δισεκατομμύρια άνθρωποι. Να φύγουν από πάνω τους οι επιφυλάξεις, να συμβουλευτούν τον γιατρό τους για τα όποια προβλήματα υγείας μπορεί να έχουν και τις όποιες επιφυλάξεις που μπορεί να έχουν, και να κάνουν το βήμα να εμβολιαστούν, όχι μόνο για το ατομικό καλό, αλλά για το συλλογικό καλό, για να χτίσουμε επιτέλους αυτό το λεγόμενο τείχος της συλλογικής ανοσίας μέσα στην κοινωνία. Κύριε Γαλανόπουλε, και μέχρι να αντιμετωπιστεί αυτή η δυσπιστία, να δοθούν οι απαντήσεις στα ερωτήματα που έχει ο κόσμος, εσείς ως ΕΝΓΕ πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα των μη εμβολιασμένων στο χώρο σας? Κοιτάξτε, κύριε Μπογιόπουλε, φάνηκε και ειδικά τον τελευταίο καιρό ότι και οι εμβολιασμένοι κολλάμε και οι εμβολιασμένοι νοσούμε, σε πολύ ελαφρότερο βαθμό βέβαια και όχι φτάνοντας μέχρι τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Όπως επίσης αποδείχθηκε ότι για την έξαρση του αριθμού των κρουσμάτων δεν ευθύνονται οι όποιοι υγειονομικοί μπορεί να είναι ανεμβολίαστοι αυτή τη στιγμή, γιατί έξω στα νησιά και στον τουρισμό και στα εστιατόρια και στα κλαμπς γίνεται ο κακός χαμός. Στα μέσα μεταφοράς και στους μεγάλους χώρους δουλειάς εξακολουθούν να υπάρχουν συνθήκες πλημελού στήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλων. Άρα θα έλεγα ότι πρωτίστως αυτό που δεν έχει κάνει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την πανδημία είναι κατά βάση η αναγκαία ενίσχυση του συστήματος υγείας σε προσωπικό, η αναγκαία ενίσχυση και δημιουργία υποδομών, η πρωτοβάθμια φροντίδα που δεν στηρίχθηκε και παραμένει ανεπαρκής. Και καταλαβαίνετε κι εσείς ότι ακόμα κι εμείς, η μεγάλη πλειονότητα που είμαστε εμβολιασμένοι, όταν δουλεύουμε διπλοβάρδιες, όταν έχουμε χρωστούμενα ρεπό, όταν περπατάμε στον ίδιο διάδρομο που πριν 5 λεπτά περνούσε ένας ασθενής με COVID ή ένας άλλος ασθενής που είναι καθαρός, περνάει από τους ίδιους χώρους, κάνει εξετάσεις στους ίδιους χώρους. Και αυτό το πράγμα συνεχίζεται για 1,5 χρόνο τώρα, χωρίς να έχει γίνει καμία ουσιαστική μεταβολή από πλευράς της πολιτείας. Αντιλαμβάνεστε ότι οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί, οι οποίοι πρέπει να παίρνουν τα αναγκαία μέτρα προστασίας, μάσκες, αντισηπτικά, αποστάσεις, δεν αποτελούν κατά τη γνώμη μου το μείζον ζήτημα. Πρέπει όμως και αυτοί να κάνουν το βήμα και να εμβολιαστούν, δεν υπάρχει αμφιβολία. Χωρίς όμως αυτή η επιφυλακτικότητά τους ή η άρνηση για κάποιους να οδηγεί σε αναστολή εργασίας, στο να χάσουν οι άνθρωποι τη δουλειά τους και να πεταχτούν εκτός από το σύστημα. Δεν το συζητάμε αυτό σε καμία περίπτωση. Κύριε Γαλανόπουλε, έχω υπόψη μου την έκθεση, την τελευταία έκθεση του ΚΕΠΗ. Μιλώ για το Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία. Που εδώ θα μου επιτρέψουν οι ακροατές να πω ανάθεμα αν ακούει η κυβέρνηση και τις εκθέσεις της και τις μελέτες της.
Ανάμεσα στα άλλα τα οποία σημειώνει η έκθεση του ΚΕΠΗ σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο κουβεντιάζουμε, δηλαδή την υποχρεωτικότητα, υπάρχει λοιπόν ένα δείγμα, μελέτη με δείγμα 2.000 υγειονομικών στην Αγγλία, το οποίο έδειξε ότι για κάθε αύξηση κατά μία μονάδα της πίεσης που δέχονται οι εργαζόμενοι στο σύστημα υγείας για υποχρεωτικό εμβολιασμό, αυτή η πίεση αυξάνει κατά 75% τη διστακτικότητά τους να εμβολιαστούν. Το βλέπετε κι εσείς αυτό εμπειρικά? Η πίεση, η απειλή, ναι, ο εκβιασμός έχει αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που λέει η κυβέρνηση, ή εν πάση περιπτώσει λειτουργεί υπέρ του εμβολιασμού? Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι γύρει κάποιες δεύτερες σκέψεις σε μεγάλο ποσοστό των συναδέλφων αυτή η επιτακτικότητα και αυτός ο εκβιαστικός τρόπος με τον οποίο τίθεται η προτροπή στον εμβολιασμό, με την έννοια της υποχρεωτικότητας. Και αυτό γίνεται γιατί το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση δεν έκανε καμία μα καμία ουσιαστική και σοβαρή εκστρατεία ενημέρωσης από τους επιστημονικούς φορείς που έχει συγκροτήσει, από την ίδια την Επιστημονική Επιτροπή των Ειδητών, από τις επιτροπές στα νοσοκομεία, για να ενημερώσει πραγματικά και ουσιαστικά και τους υγειονομικούς, γιατί κοιτάξτε, δεν είναι όλοι υγειονομικοί στο επίπεδο του να διαβάσουν μία έρευνα από ένα περιοδικό παγκόσμιος εμβέλειας. Εντάξει, κάποιοι γιατροί ή κάποιοι που έχουν εμπειρία με την έρευνα μπορούν, αλλά εντάξει, οι καθαρίστριες στο νοσοκομείο, και δεν το λέω σε καμία περίπτωση, αντιλαμβάνεσαι, υποτιμητικά, πρέπει να εκλαϊκεύσεις και να εξηγήσεις ποια είναι η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να στηρίζεται σε μια καμπάνια που λέει κάνε εμβόλιο για να πάει διακοπές, ούτε κάνε εμβόλιο για να μην βάζεις μάσκα, γιατί δεν ισχύει αυτό. Και οι εμβολιασμένοι πρέπει να φοράμε τη μάσκα μας και να τηρούμε μέτρα. Ούτε μπορεί να λες στον εργαζόμενο ότι ξέρεις κάτι, αν δεν εμβολιαστείς θα χάσεις τη δουλειά σου. Και δώστε μου την ευκαιρία να συμπληρώσω και κάτι. Από το σημερινό ανασχηματισμό που προέκυψε η καινούργια ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ήδη στο διαδίκτυο κυκλοφορεί μια επερώτηση που είχε κάνει ο κύριος Πλεύρης ως βουλευτής τότε του ΛΑΟΣ, επί ήττα έναν ή ένα. Μα τη μεταδώσαμε και εμείς πριν από λίγο. Δεν το άκουσα, να με συγχωρείτε. Ναι, ναι. Η οποία λέει, που έλεγε, μα γιατί το βάζετε υποχρεωτικά στον πληθυσμό και ποια αναγκαιότητα για το εμβόλιο. Ελπίζω να έχει αναθεωρήσει την άποψή του ως προς την αναγκαιότητα του εμβολιασμού, αλλά να τηρήσει το λόγο του και την τότε τακτική του ως προς την υποχρεωτικότητα και να το ξαναδεί το Υπουργείο με μια πιο ψύχρεμη ματιά. Αφήστε δε που όλη αυτή η φιλολογία ότι τα έχουμε πάει τέλεια, δεν ξέρω γιατί δεν οδήγησε σε επιβράβευση και ανανέωση της θητείας της πολιτικής ηγεσίας. Αυτό νομίζω είναι εύκολο να το καταλάβει κανείς. Κύριε Γαλανόπουλε, ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.